Καλησπέρα. Καταρχήν, συγχαρητήρια στον Κώστα, στον ομάδα του Απόλλωνα για τη δίκαιη επικράτηση. Είχαμε προετοιμαστεί τις τελευταίες μέρες να αντιμετωπίσουμε τη δυνατή ομάδα του Απόλλωνα και τη δυνατή του έδρα. Ξέρουμε το game style της ομάδας τους. Προσπαθήσαμε να σταματήσουμε τη δημιουργία τους, δεν το καταφέραμε. Έχουν καλή δημιουργία. Προσπαθήσαμε να σταματήσουμε το transition τους, που ειδικά εντός έδρας σκοράρουν πάνω από 20 πόντους και εκεί είχαμε πρόβλημα. Νομίζω το 70% του παιχνιδιού κρίθηκε στο πρώτο δεκάλεπτο, όταν σε εκτός έδρας αγώνα και με μια ποιοτική ομάδα δέχεσαι 32 πόντους και είσαι πίσω 13 και αρχίσεις και κυνηγάς από την αρχή σε εκτός έδρας παιχνίδι, νομίζω είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είχαν καλά νούμερα, σκοράραν αρκετά γιατί γύρισαν την μπάλα. Είχαν 44% στο τρίποντο, οπότε εκεί δυσκολεύει η κατάσταση όταν κυνηγάς και ο αντίπαλός σου έχει καλό ποσοστό απ' έξω. Κάποια στιγμή είναι λίγο και παράδοξο ότι κερδίσαμε τα rebound για ένα, αλλά δεχτήκαμε 28 πόντους, που είναι τρομακτικό νούμερο από λάθη μας. Οπότε ό,τι λάθος κάναμε το εκμεταλλευόταν ο Απόλλωνας, και εκεί ήταν ένα σημείο που προσπαθήσαμε να διορθώσουμε στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί είχαμε 11 λάθη στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο τα πήγαμε στο 6-7. Εκεί λίγο ένα διάστημα που πήγαμε στους 8-9 πόντους με πιεστική άμυνα, δυστυχώς η απειρία μας κόστησε, γιατί είχαμε, όποιος είδε το παιχνίδι, 3-4 φάσεις που με παγίδες κλέψαμε την μπάλα και βγήκαμε σε καταστάσεις 2-1-3-1 και δεν μπορούσαμε να το κάνουμε καλά. Εκεί λίγο ίσως θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε το υπόλοιπο 30% που ανέφερα και στην αρχή. Συνεχίζουμε. Η ομάδα μας, το έχω ξαναπεί, είναι σε μια διαδικασία βελτίωσης μέρα με τη μέρα, προπόνηση, παιχνίδι. Είχαμε κάνει δύο νίκες, καλές, μεγάλες νίκες επί της ΑΕΛ και του ΑΠΟΕΛ. Πρέπει να αρχίσουν να μαθούν και τα παιδιά ότι πρέπει να διαχειρίζονται, γιατί είναι νέοι σε ηλικία όλοι, και τις νίκες, έτσι, και ειδικά μεγάλες νίκες, να μένουν συγκεντρωμένοι, προσγειωμένοι. Συνεχίζουμε. Οι δυνατότητες μας είναι εκεί. Είμαστε μικροί σε ηλικία, χωρίς πολλές εμπειρίες, αλλά αυτά τα παιχνίδια είναι μεγάλες εμπειρίες για τα παιδιά. Οπότε νομίζω στη συνέχεια θα παρουσιαστούμε ακόμα καλύτεροι. Δυστυχώς το πρώτο ημίχρονο δεν συνάδει με την εικόνα που δείξαμε τον τελευταίο μήνα. Οπότε εκεί πρέπει πάνω να δουλέψουμε αρκετά στην προπόνηση και στο σκάουτινγκ για να μπορέσουμε να παρουσιαστούμε πιο σοβαροί, αν θέλουμε να διεκδικήσουμε την νίκη στο επόμενο εντός έδρας παιχνίδι με το Παραλίμνη. Συγχαρητήρια και πάλι στον Απόλλωνα και καλή συνέχεια. Εγώ με τη σειρά μου να δώσω συγχαρητήρια μου στο φίλο τον Δημήτρη, διότι ήταν ξεκάθαρο ότι με τον ερχομό του στην Ομόνια άλλαξε η εικόνα της ομάδας, και δεν ήταν τυχαίες οι δύο νίκες, οι τελευταίες με ΑΕΛ και με ΑΠΟΕΛ εντός έδρας. Οι δύο νίκες της Ομόνιας, οι οποίες ουσιαστικά μας έκαναν να είμαστε πιο υποψιασμένοι σήμερα. Αξιγνωρίζαμε για την Ομόνια και με τον προηγούμενο coach, αλλά και με τον νέο προπονητή που είχαν, ότι όλα ξεκινούν και τελειώνουν ουσιαστικά από τη δημιουργία ή το σκοράρισμα του Νίκολς και του Μπλίτ. Το συζητήσαμε με τα παιδιά όλη την εβδομάδα, ότι θα έπρεπε να βάλουμε πάρα πολύ πίεση σε αυτούς τους δύο καλαθοσφαιριστές. Και νομίζω, θα συμφωνήσω απόλυτα με τον coach, ότι 28 πόντοι που πήραμε από τα λάθη της Ομόνιας ήταν καθοριστικό σημείο στον αγώνα. Εντάξει, δείχνουμε ότι έχουμε πάρα πολύ ταλέντο και ποιότητα, τουλάχιστον επιθετικά. Αμυντικά, ακόμη είμαστε λίγο μακριά από αυτό που έχω στο μυαλό μου. Και ίσως αυτό να οφείλεται λίγο στην νοοτροπία, λίγο στις κακές συνήθειες που έχουμε ατομικά, και τα οποία πρέπει να βρω τον τρόπο να τα διορθώσω ως προμονητής, διότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να κοιτάξουμε και λίγο πιο πάνω από την τρίτη θέση. Διότι για να θέλει να κοιτάξει είτε τη δεύτερη θέση είτε την ΑΕΚ, που αυτό συνεπάγεται να βγάλει από εκεί την ΑΕΚ ή τον Κεραυνό, χρειάζεται κάτι περισσότερο από ταλέντων επιθετικών, το οποίο εμείς δείξαμε ότι έχουμε γενικά και σε εντόπιων υλικών και σε ξένων. Θεωρώ δίκαιο το αποτέλεσμα σε ένα παιχνίδι που είχαμε 38 λεπτά το προβάδισμα στο σκορ. Νομίζω τα λέει όλα. Από εκεί πέρα να ευχηθώ στην Ομόνια και στο φίλο τον coach κάθε ό,τι καλύτερο στη συνέχεια. Με αυτή την ευκαιρία να ευχηθώ εγώ καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος σε όλον τον μπασκετικό κόσμο. Uh,
hats off to those guys. They came out. They were the aggressors from the beginning and hit us in the mouth early. And we pretty much didn't have a response until late in the second. But like I said, hats off to those guys. They play well. They play well together. It's a learning experience for us. Still a young team. Still have a lot to learn and just get better throughout the week at practice. Καλησπέρα και από μένα. Σημαντική είναι και για μας σήμερα απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως η Ομόνια που ήρθε με ανασμένο το ηθικό μετά από τις δύο νίκες που είχε κάνει. Ακολουθήσαμε το πλάνο του προπονητή. Κάναμε ό,τι μας είπε. Πήραμε μια πολύ σημαντική διαφορά μέχρι το ημίχρονο. Στο τέλος χαλαρώσαμε. Είχαμε κάποια νεκρά διαστήματα. Πρέπει να δουλέψουμε. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε, να μείνουμε εκεί και γιατί όχι να πάμε πιο πάνω. Καλή συνέχεια στην Ομόνια και καλές γιορτές.